οφείλουμε να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση για το δικό μας όραμα και τη συνεκτική μας πρόταση για την άλλου είδους ανάπτυξη που εμείς οραματιζόμαστε για αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Επίσημη πρώτη για την παράταξη του Σπύρου Δανέλη. Στιγμές τιμής και βαθιά συνέστησης ευθύνης για όλους εμάς που πήραμε αυτή την πρωτοβουλία τώρα και κάποιες μέρες, ένα-ενάμιση μήνα, μια πρωτοβουλία να ιδρύσουμε μια περιφερειακή αυτοδιοικητική παράταξη και να ζητήσουμε την εμπιστοσύνη των Κρητών συμπολιτών μας για τη διαχείριση της αρχής της περιφέρειας Κρήτης. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της νέας αυτοδιοικητικής παράταξης «Η Κρήτη μας αλλιώς». Να εξηγήσουμε ποιοι είμαστε, γιατί αποφασίσαμε έστω τόσο καθυστερημένα να κατέβουμε στο στίβο τον εκλογικό για την περιφέρεια Κρήτης και τι διαφορετικό λέμε, ποιο είναι το όραμά μας. Όπως σημείωσε ο ίδιος, η πρόταση που κομίζει η παραταξή του σηματοδοτεί το πέρασμα από την εποχή της Κρήτης των τεσσάρων νομών στην εποχή της περιφέρειας με ενιαίο όραμα και ολοκληρωμένο συνεκτικό σχεδιασμό. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε για ένα συνεκτικό ολοκληρωμένο σχεδιασμό για μια Κρήτη περιφέρεια ολοκληρωμένη και όχι μια Κρήτη που συνεχίζει να αποτελείται από 4 ξεχωριστούς νομούς, έτσι όπως ξεκίνησε με το θεσμό της αυτοδιοίκησης της περιφερειακής. Και όταν λέτε αλλιώς, τι εννοείτε? Αλλιώς είναι μια Κρήτη έτσι όπως την οραματιζόμαστε, γιατί αυτή η Κρήτη μας πληγώνει σε πολλά, δεν μας καλύπτει σε άλλα πολλά. Το όραμά μας είναι για μια διαφορετική Κρήτη που θέλουμε να παλέψουμε, να συμβάλλουμε για τη δημιουργία της, που βεβαίως δεν είναι θέμα μόνο ημών, είναι όλων μας, γιατί η Κρήτη ανήκει σε όλους μας. Το βράδυ της Τετάρτης παρουσιάστηκε μόνο η ιδρυτική διακήρυξη της παράταξης, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει η παρουσίαση ολοκληρωμένου του ψηφοδελτίου. Για λόγους έτσι σοβαρότητας, ξαναλέω, και ισονομίας και σεβασμού όλων των υποψηφίων, θα κάνουμε μια παγκρίτια και ολοκληρωμένη παρουσίαση του ψηφοδελτίου.